Γιάννο, καλησπέρα, ορίστε. Καλησπέρα. Ναι, νομίζω ότι δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την Τουρκία, αλλά ούτε και να την υπερτιμούμε. Mm. Να είμαστε δηλαδή μέσα στα σωστά πλαίσια. Τι μα λέει η Τουρκία, είπαμε την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει το κλίμα στι σχέση Ελλάδα και τη Ιδία αλλά και διεθνώ. Δηλαδή, εμφανίζει την Ελλάδα ω επιτιθέμενη. Μετά τι σημερινέ δηλώσει του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, συμβαίνει κάτι άλλο. Η Τουρκία εμφανίζει την Ελλάδα ω κατοχική δύναμη των νησιών. Γιατί, διότι λέει ότι ενώ τα νησιά είναι αποστρατιωτικοποιημένα, από το 1960 η Ελλάδα τα έχει στρατιωτικοποιήσει και αποτελεί απειλή παραβιάζοντα τι συνθήκε. Άρα, εφόσον δεν ισχύουν οι συνθήκε, εγώ θέτω θέμα κυριαρχία των νησιών και τα διεκδικώ. Άρα, το πρώτο είναι ότι θεωρεί πλέον την Ελλάδα όχι απλά επιτιθέμενη, αλλά κατοχική δύναμη. Και δεύτερον, εγείρει θέμα κυριαρχία των νησιών. Τώρα, το ερώτημα που εγείρεται είναι υπάρχουν ή όχι απαντήσεις. Και δεν μιλάμε στρατιωτικές. Ας μείνουμε στις διπλωματικές στες και στις νομικές. Πρώτον, ξεχνά ο, η Τουρκία ότι υπάρχει η στρατιά του Εύρου, δηλαδή η τουρκική απειλή. Άρα, επί τη βάση του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα επιβάλλεται να αμυνθεί έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Άρα, το Διεθνές Δίκαιο καλύπτει πλήρως την Ελλάδα και την ύπαρξη στρατού στα νησιά. Το δεύτερο όμω πιο σημαντικό, το οποίο θα έπρεπε να θίξει η Ελλάδα ω εγκύτρια δύναμη αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το εξή. Πώ μπορεί να ισχυρίζεται ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και η Τουρκία ω κράτο ότι η Ελλάδα έχει στρατιωτικοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου, όταν στην Κύπρο διαθέτει 40.000 στρατού κατοχή, δηλαδή σε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ αυτή την απάντηση δεν την ακούσαμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίο είναι εγγυητή με βάση τι ηθίκε του 60 τη Κύπρου, ούτε από, τον Κύρι... ούτε από τον Κύπριο Πρόεδρο, ο οποίο είναι ηγέτη και νόμιμο πρόεδρο κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το έδαφο τη οποία κατέχεται από τον τουρκικό στρατό. Και αντί αυτού, ακούμε για μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, δηλαδή για άνοιγμα ε, του αεροδρομίου τη Τύμπου, που είναι αποτέλεσμα εκτό των άλλων τη εισβολή και τη κατοχή. Και βεβαίω θα μπορούσε στο θέμα τη αμόχωστου να γίνει αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δικαιοδοσία από μόνη τη, δηλαδή εξουσία να το πράξει, αλλά και στο πλαίσιο του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Μάλιστα. Δηλαδή ότι τα όσα συμβαίνουν στην Αμόχωστο είναι εγκλήματα επίθεση και εγκλήματα πολέμου. Μάλιστα. Απλά λιτά και απέριτα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Γιάννο. Τώρα, στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία πάμε.